ενημερώσαμε την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την κυβέρνηση σχετικά με το ζήτημα των σπουδών Κυπρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί πρόσφατα από την Βρετανική κυβέρνηση δημιουργούν ανυπέρβλητες δυσκολίες για ένα πολύ μεγάλο αριθμό υποψήφιων και μελλοντικών φοιτητών και φοιτητριών. Ειδικότερα βέβαια το πρόβλημα παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή με τους άρενες, με τα αγόρια, με τους τελειόφοιτους οι οποίοι θα καταταγούν τις επόμενες μέρες στην Εθνική Φρουρά. Μιλώ για προσπάθειες που καταβάλει η κυβέρνηση, γιατί τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών όσο και εγώ, ο Υπουργός Παιδείας, αυτές τις ημέρες είμαστε σε διαβουλεύσεις με τους ομόλογούς μας και βεβαίως επιδιώκουμε να διατηρηθεί για την Κύπρο, για τους Κύπριους φοιτητές στη συνέχεια, να διατηρηθεί μια κατάσταση πραγμάτων με το ύψος των διδάκτρων που εφάρμοζαν μέχρι τώρα τα Βρετανικά Πανεπιστήμια, ούτως ώστε να είναι εφικτό για τους Κυπρίους να σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Βρετανία, που ξέρουμε ότι είναι ένας από τους προορισμούς, από τις πρώτες επιλογές. Δεν χρειάζεται αυτή την ώρα να πούμε περισσότερα. Θα γίνει μια προσπάθεια από το Υπουργείο Παιδείας, θα προσφερθεί η δυνατότητα να μας δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα και γνώση των πραγμάτων. Όμως οι διαβουλεύσεις ήδη γίνονται ανεξάρτητα από αυτή την στατιστική καταγραφή. Στην Επιτροπή Παιδείας έχουμε καταστήσει σαφές ότι η κυβέρνηση έχει και ένα ευρύτερο σχεδιασμό, ο οποίος σχετίζεται με την αντιμετώπιση των νέων καταστάσεων που δημιουργούνται. Ο σχεδιασμός αυτός συμπεριλαμβάνει και την λειτουργία ξενόγλωσσων, αγγλόφωνων προγραμμάτων στα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία στο επόμενο διάστημα, στα επόμενα χρόνια, μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετες θέσεις που μπορεί να ενδιαφέρουν μεταξύ άλλων και φοιτητές οι οποίοι προορίζονται για αγγλόφωνες σπουδές είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο είτε αλλού. Όπως επίσης θα καταβληθούν προσπάθειες και για διμερείς σε πανεπιστημιακό επίπεδο συνεργασίες με την Βρετανία, ούτως ώστε να διατηρήσουμε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που έχουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας. Η προσπάθεια για να γίνει μια συμφωνία ανάμεσα στην Κυπριακή κυβέρνηση και τη Βρετανική κυβέρνηση θα γίνει μέσα από το πλέγμα των πολύ πολύ θετικών σχέσεων που έχουν οι δύο χώρες και των στενών σχέσεων που έχουμε και ιστορικά και στην πράξη σε κάθε στιγμή, παρά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προσπάθειες που κάνουμε εδώ στην Κύπρο για την πανεπιστημιακή ανάπτυξη, είτε με τα ξενόγλωσσα, τα αγγλόφωνα προγράμματα στα πανεπιστήμια, είτε με άλλα μέτρα ενθάρρυνσης και της ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, είναι ένα άλλο θέμα ξεχωριστό, το οποίο αφορά την κυπριακή πραγματικότητα και την κυπριακή κυβέρνηση.